Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, Παντελής Σταυρουλάκης εδώ, είστε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό update, να δούμε πού βρίσκεται η προετοιμασία, πώς έχει διαμορφωθεί, τι αλλαγές έχουν γίνει και μετά θα κάνω και το τσεκάρισμα, να δείτε και την εξέλιξη του σώματός μου, πώς βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι βρισκόμαστε 4 εβδομάδες πριν από τον αγώνα στη Ρουμανία. Τώρα έχω τελειώσει την αεροβική μου, έχω βάλει και ψήνω την ομελέτα μου όσο σας μιλάω. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή θερμιδικά βρίσκομαι στις 2860 θερμίδες. Έχουν γίνει δύο πριν από τα μάκρος, τα οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει δύο μεγάλες αλλαγές στη διατροφή, γι' αυτό το λόγο και κάνουμε και το update. Ένα είναι μάλλον στη διατροφή, μια μεγάλη αλλαγή, ότι έχουμε προσθέσει περίπου 450 θερμίδες, που θα σας πω και αναλυτικά πώς έχει διαμορφωθεί. Και η δεύτερη πολύ μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι έχουμε αφαιρέσει αρκετό κάρντιο. Δηλαδή, ήμουν σε δύο προπονήσεις των 50 λεπτών και τώρα είμαι σε μία προπόνηση πρωινή των 40 λεπτών, αυτή που έχω κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την έχω τελειώσει. Και έχω κι άλλη μία 20 λεπτά μετά τα βάρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και πάνω από 700 θερμίδες που γλιτώνω από την αεροβική μου. Ταυτοχρόνως έχω κάνει και μία αύξηση των θερμίδων μου κατά περίπου 450 με 500. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι αρχίζει ενωμένης από σήμερα που ξεκινάει το καινούριο πλάνο. Θεωρώ ότι θα μου κάνει πολύ καλό, θα ξεκουραστεί το σώμα μου με αυτές τις παραπάνω θερμίδες που προσλαμβάνω και σε συνάρτηση με τις λιγότερες που καίω. Οπότε νομίζω ότι αυτές τις 4 εβδομάδες σε συνάρτηση ότι είμαι και, έχει προκύψει η δίαιτα και έχει αυξηθεί η κόπωση, θεωρώ ότι θα με κάνουν να αντέξω την προετοιμασία αυτή, γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο να δυσκολεύομαι αρκετά, δεν σας το κρύβω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα μάκρος μου έχουν διαμορφωθεί ως εξής. Είμαστε στα 367 γραμμάρια πρωτεΐνης, 177 γραμμάρια υδατάνθρακες και 70 γραμμάρια λιπαρά. Λοιπόν, το πρωινό μου αυτή τη στιγμή είναι 11 σπράδια αυγού με 60 γραμμάρια βρώμη. Βάζω βρώμη με γεύση cookies και βάζω και λίγο σιρόπι σοκολάτα ακόμα. Επίσης, το δεύτερο μου γεύμα είναι 100 γραμμάρια, 230 γραμμάρια μοσχάρι, 130 γραμμάρια λαχανικά μαζί με 100 γραμμάρια πατάτα. Το pre-workout meal μου είναι το καλύτερο μου γεύμα, το πιο πλούσιο, το οποίο αποτελείται από 230 γραμμάρια κοτόπουλο, 130 γραμμάρια λαχανικά και 250 ρύζι μπασμάτι. Μετά την προπόνηση έχω 2 σκουπ πρωτεΐνης, 60 γραμμάρια βρώμη μαζί με τη γλουταμίνη μου. Το τέταρτο γεύμα είναι 230 γραμμάρια κοτόπουλο με 80 γραμμάρια ρύζι και 130 λαχανικά. Πέμπτο γεύμα 230 κοτόπουλο, 100 πατάτα και λαχανικά επίσης 130 γραμμάρια. Και τελειώνω με το βράδυ, το βραδινό, που είναι 11 σπράδια με ανάμεικτα λαχανικά πάλι. Αυτή είναι η διατροφή μου, αυτές είναι οι θερμίδες μου, αυτά είναι τα μάκρος μου αυτή τη στιγμή. Θα βγάλω την ομελέτα, θα την αφήσω να κρυώνει, θα κάνουμε το posing, να δείτε πού βρίσκομαι ένα μήνα πριν τον αγώνα, το condition μου. Και σήμερα έχω μια προπόνηση όμων. Από εδώ κάπου θα περάσει ο εκδοτικός κωδικός για την Nature Care, την εταιρεία με τα CBD προϊόντα. Όπως σας έχω ξαναπεί, την πιστεύω πάρα πολύ την εταιρεία. Πιστεύω ότι τα προϊόντα της δουλεύουν πάρα πολύ και γι' αυτό σας τα προτείνω πραγματικά. Δώστε μια ευκαιρία στην εταιρεία, δείτε τα προϊόντα. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα τόσο γνωστά. Στο εξωτερικό τα δουλεύουν κατά κόρον όλοι οι αθλητές που κάνουν σοβαρά αθλήματα και το έχουν πάρει πιο επαγγελματικά. Είναι προϊόντα τα οποία στο άμεσο μέλλον νομίζω θα απασχολήσουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί αν το ψάξετε έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες. Δεν θέλω να επεκταθώ. Αφιερώστε λίγο χρόνο, κοιτάξτε στο ίντερνετ τι παίζει με τα CBD προϊόντα, πόσες ευεργετικές ιδιότητες έχουν. Πέρα από το κομμάτι το αθλητικό, που είναι έχουν μια τρομερά αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθούν πάρα πολύ στη μείωση του στρες και βοηθάνε και πάρα πολύ στον ύπνο. Δείτε πόσες άλλες ευεργετικές ιδιότητες έχουν.
Τελείωσαμε το ποζάρισμα. Ω, και η ομελέτη της Ευρωδινή είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, σας γεια σας παιδιά, είμαι στο κατάστημά μου. Εδώ είναι κάποια από τα τρόπαιά μου, τροπεοθήκη μου από τους αγώνες του παρελθόντος. Ελπίζω λίγα συντόμως να έχω και περισσότερα τρόπαια στην τροπεοθήκη μου. Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαι στο κατάστημά μου. Αυτό εδώ είναι το δεύτερο γεύμα μου, το οποίο συνηθίζω και το πραγματοποιώ στο μαγαζί, γιατί δουλεύω. Και θα κάνω το εξής. Sweet chili, biotech. Και φυσικά αυτή η σως που σας έχω τρελάνει, να σας τη δείχνω. Oyster sauce. Εντάξει, το έχουμε πάει αλλού. Αυτό σας λέω μόνο. Γεια σας. Καλά. Ευχαριστώ. Και ήρθαν τα αυγουλάκια μου. Πάνω στην ώρα. Βάλω και λίγο λατάκι στα φασόλια. Λοιπόν, όπως σας είπα, 230 μοσχάρι. Είναι κόντρα, αρκετά άπαχο, 100 γραμμάρια πατάτα και 130 λαχανικά. Λοιπόν, ξεκινώ να κάνω το γευματάκι μου και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι, έχω φτιάξει το pre-workout που είναι Black Blood, μια δόση, και το Arthrogard που σας έχω πει σε άλλα βίντεο, που το βάζω μαζί με το νητρικό μου, γιατί συνήθως ξεχνάω να το πιω άλλη στιγμή. Φτιάχνω τώρα το intra workout μου, το οποίο αποτελείται από 10 γραμμάρια κρεατινούλας μονοεδρικής, από 15 γραμμάρια essential αμινοξέα, essential, ακόμα άλλα 5 γραμμάρια BCE extra, λίγο παραπάνω. Και 10 γραμμάρια γλουταμινούλας. Που τώρα η διαφοροποίηση που στην ουσία έχει γίνει, εδώ και δεν σας το έχω δείξει, το κάνω αρκετές μέρες, είναι ότι φτιάχνω το μεταπαγωγητικό μου, επειδή μετά τα βάρη κάνω και αερόβιο, συνήθως πεινώ πολύ. Οπότε φτιάχνω το μεταπροπονητικό γεύμα και το κάνω στο γυμναστήριο πριν έρθω εδώ, γιατί έτσι νιώθω λίγο καλύτερα από το να περιμένω να έρθω στο σπίτι. Οπότε βάζω τη γλουταμινούλα, έχω 60 γραμμάρια βρώμη, σήμερα θα βάλω γεύση πραλίνα, συνήθως τις εναλλάσσω τις γεύσεις, συνήθως που λέτε εναλλάσσω τις γεύσεις βάζω την μπισκότα που είναι εξίσου νόστιμη και τη βάζω με γεύση πρωτεΐνη salt caramel. Δηλαδή κάνω ένα συνδυασμό salt caramel με μπισκότο. Τώρα εδώ θα κάνω ένα άλλο συνδυασμό, θα κάνω μπραλίνα με γεύση μπραλίνα και γίνεται σαν να είναι πραγματικά σαν να είναι μερέντα, πάρα πολύ νόστιμη και μυρίζει και υπέροχα. Ωραία. Έτοιμο το μπολάκι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει, όπως σας έδειξα πριν, τα συμπληρώματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά της προπόνησης, και έχω σχεδόν ετοιμάσει το pre-workout meal. Είναι 230 γραμμάρια κοτόπουλο, 130 γραμμάρια λαχανικά και το κορυφαίο που περιμένω τώρα και είναι έτοιμο όπως βλέπω. Ριζάκι μου, μετά από πολύ καιρό. Έχω αντρικό γεύμα. 250 ρύζι,
βάλω της Biotech τη Sweet Chili. Πάρα πολύ νόστιμη. Είναι λίγο καυτερή. Θα προτιμούσα να είναι πιο καυτερή γιατί την παρέσω τα καυτερά. Αλλά είναι λίγο καυτερή. Και φυσικά την Oyster Sauce που βάζω πάντα, που δεν μπορώ να φάω πλέον χωρίς αυτήν. Και έχουμε ένα σοβαρό αντρικό γεύμα για να παίξουμε προπονησάρες. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει η προπόνηση ολιών. Θα μετρήσω τώρα πρώτο σετ. Θα ξεκινήσω με κάμψεις στην ίσια μπάρα και μετά θα κάνω κάμψεις με στραβό μπάρα στο μαξιλάρι. Θα επιλέξω κάνω αυτές τις ασκήσεις που είναι πιο βαριές στην ουσία τώρα που είναι ακόμα νωρίς στην προπόνηση και έχω ακόμα δυνάμεις να κάνω μια καλή αιμάτωση και στην πορεία ανάλογα πώς θα νιώθω μπορεί να κάνω και κάποιες ασκήσεις πιο πολύ απομονωτικές. Μέλτσες με σιαλαβή. Τώρα στραβόπαρα, προσπαθώ σήμερα το εύρος να παλέψω, το κρατήσω ψηλά. Δεν με ενδιαφέρει να πολυφορτώσω. Με ενδιαφέρει να πετύχω καλή αιμάτωση. Οπότε παίζω από 10 επανέλψεις και πάνω.
δύο δικέφαλα, δύο τρικέφαλα και μετά να αλλάξει. Μ' αρέσει να το κάνω πολλές φορές αυτό. Βρίζω λίγο τα σημεία, το κάθε σημείο με κάνω δύο ασίες για να κάνω την κάθε δική ομάδα να πριστεί μεμονωμένα και μετά το κάνω να αλλάξει. Είμαστε περίπου μία ώρα χέρια και έχω και 20 λεπτά κάρδιο. Έχω μείνει δύο σουτάκια. Μου έχει βγει πολύ κούραση σήμερα. Δεν έχω τη διάθεση να μιλάω στην κάμερα, με συγχωρείτε γι' αυτό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, παιδιά. Έτοιμο το τελευταίο γεύμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αργά. Είναι 12:20. Κάναμε κοιμούνται όλοι στο σπίτι, γι' αυτό πάλι μιλάω σιγά. Και είμαστε μέσα στα σκοτάδια, φτιάξαμε το τελευταίο μας γεύμα, το οποίο είναι 10 σπράτη αυγών μαζί με σπανάκι και λίγο κρεμμύδι, ανάμεικτα τα λαχανικά δηλαδή, και λίγο ελάχιστο πέλτη ντομάτας, το οποίο το βάζω να συμπληρώσω τα μάκρος μου. Λοιπόν, κάναμε μια προπόνηση χεριών σήμερα. Από ό,τι είδατε και στο βίντεο, ήμουν αρκετά κουρασμένος, παρότι σήμερα ξεκίνησα και τρώγα παραπάνω φαγητό. Δεν είχα καθόλου ενέργεια στην προπόνηση, δυσκολεύομαι και να μιλήσω. Το σώμα μου δείχνει βέβαια πολύ καλό. Χρονικά πιστεύω είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ μπροστά από άλλες προετοιμασίες. Οπότε αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Η προετοιμασία είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Να σε ενημερώσω ότι πλέον έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα για τον αγώνα, με την έννοια ότι λόγω του κορονοϊού έχουν γίνει πολύ δύσκολα τα πράγματα στο να ταξιδέψουμε. Έχω κλείσει τα εισιτήρια, έχω κλείσει τα πάντα. Είμαι έτοιμος δηλαδή. Έχω πληρώσει τη συμμετοχή μου, έχω κλείσει δωμάτια, έχω κλείσει τα εισιτήριά μου. Απλά χάλασε λίγο το πλάνο το δικό μου. Ήθελα να είμαι 12 του μήνα στη Ρουμανία για να κάτσω να ξεκουραστώ μια μέρα, να ζητήσω στις 13, γιατί ο γνωσμός είναι στις 14. Τώρα όπως έχουν γίνει τα πράγματα πρέπει να κάνω τεστ κορονοϊού και είχα σκοπό να πάρω και το γιο μου μαζί στο ταξίδι. Ήθελα να πάω εγώ, η γυναίκα μου και ο μεγάλος μου γιος. Και επειδή πριν ταξιδέψω πρέπει να κάνω τεστ κορονοϊού, δεν θέλω να περάσω το Γιάννη, το γιο μου, από αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν θα τον πάρω στο ταξίδι. Αυτό με έχει στεναχωρέσει λίγο. Ήθελα να έρθει μαζί μου να το ζήσει. Τέλος πάντων, οπότε 2 μέρες πριν τον αγώνα πρέπει να κάνουμε τεστ κορονοϊού. Και για να μην μπούμε σε καραντίνα πρέπει να κάτσουμε μάξιμου 3 μέρες στον προορισμό. Οπότε το 12 θα γίνει 13. Πρέπει να πάω 13 του μήνα εκεί να ζυγιστώ και 14 αγωνίζομαι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ζυγίζομαι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δεν βρήκα πτήση που να φτάνω νωρίς. Η μόνη πτήση που βρήκα φτάνω στη Ρουμανία 7:25. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να είμαι 7 ώρα εκεί. Έχω στείλει μήνυμα, έχω στείλει email στους ηθήνοντες του αγώνα. Τους έχω ενημερώσει επί του θέματος. Τους έχω πει ότι δύσκολο θα μπορέσω να είμαι πριν τις 9 εκεί. Γιατί δεν ξέρω και το μέρος, δεν ξέρω πόσο μακριά θα είμαι από τον αγώνα. Έχω νοικιάσει αυτοκίνητο βέβαια. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει ώρα. Ελπίζω, δεν έχω λάβει ακόμα email, ελπίζω να δεχτούν. Και να μην έχω πρόβλημα με το ζύγισμα κτλ. Αλλά όπως και να έχει, το ταξίδι θα διαρκέσει πάρα πολλές ώρες. Φανταστείτε ότι θα φύγω από εδώ 13 πρωί, ξημερώματα, και θα φτάσω στη Ρουμανία 13 απόγευμα. Δηλαδή θα είμαι 11 ώρες στο αεροδρόμιο. 11 ώρες στο αεροδρόμιο, μία μέρα πριν τον αγώνα μου. Ας ευελπιστούμε ότι αυτές τις δυσκολίες τις έχουν όλοι οι αθλητές. Οπότε αυτό που θα επηρεάσει εμένα αρνητικά θα επηρεάσει και όλους τους υπόλοιπους. Οπότε ο αγώνας είναι επίσης ώρες. Τέλος πάντων, οπότε το update ήταν αυτό. Έχουν ζωρίσει λίγο τα πράγματα με το ταξίδι. Αυτό με έχει αγχώσει λίγο. Το ότι θα συναντήσω πράγματα τα οποία. Γιατί έχω παίξει αγώνες στο εξωτερικό και παλιότερα και ξέρω να ελιχθώ και να κινηθώ. Αλλά φέτος συζητάμε για πρωτόγνωρες συνθήκες. Αλλά είναι πρωτόγνωρες για όλους, οπότε θεωρώ ότι όλοι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, όλοι οι αθλητές. Σε κανένας αθλητής δεν θα τα βρει όλα εύκολα. Τέλος πάντων, σας έδειξα τα γεύματα πώς έχουν διαμορφωθεί, με λίγο παραπάνω υδατάνθρακα. Αυτό θα διαρκέσει, από ό,τι μου είπε ο προπονητής μου, άλλες 4 μέρες. Δηλαδή, για άλλες 4 μέρες θα τρώγω κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, θα σας δείξω και άλλο βίντεο με αυτή τη διατροφή λογικά. Για άλλες 4 μέρες σίγουρα θα τραβήξω και μία προπόνηση πίσω από ποδιών, που έχω καιρό να ανεβάσω προπόνηση πίσω από ποδιών. Εδώ να σας πω ότι σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που αφήνετε, για τα like στα βίντεο.
και γενικότερα για την υποστήριξη προς το πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά νιώθω ότι αυτή η προετοιμασία είναι τελείως διαφορετική, γιατί νιώθω ότι έχω να μοιραστώ πράγματα και να δείξω πράγματα σε ανθρώπους που τους ενδιαφέρει αυτό που κάνω. Και μου έχει δώσει ένα έξτρα κίνητρο το γεγονός ότι έχω ξεκινήσει και ασχολούμαι με το YouTube και ότι παρουσιάζω την προετοιμασία σε εσάς. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε να βλέπετε υλικό από μένα και στη συνέχεια, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε κουδουνάκι να σας έχουν ενημερώσεις και έπετε και συνέχεια. Είμαι ο Παντέλης Σταυρουλάκης και ήσασταν στο κανάλι μου.